ήθελα από τη μεριά του Συλλόγου να σας ευχαριστήσω όλους, να χαιρετήσω και να καλωσορίσω. Ευχαριστώ όλους τους συλλόγους, όλα τα παιδιά που βρίσκονται κοντά μας, τους προέδρους, τα διοικητικά. Γιατί χωρίς αυτούς δεν θα υπήρχαν τα χορευτικά. Να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ για την πρόσκληση και την ευκαιρία να έχω αυτή την όμορφη εμπειρία στην εκδήλωση αυτή την υπέροχη, όπου μαζεύονται από τόσα μέρη υπηρώτες, Ελληνόπουλα, άνθρωποι οι οποίοι αγαπούν την παράδοση, αγαπούν την πατρίδα, αγαπούν την Ήπειρο. Δεν είναι εύκολο πράγμα όταν έχουμε τρίτη και τέταρτη γενιά στη Γερμανία. Ούτε είναι αυτονόητο ότι αυτά τα παιδιά θα ζουν πάντοτε την παράδοση. Όμως με πολύ κόπο, με πολύ αγάπη, με πολύ μεράκι, αλλά και με πολύ νοσταλγία για την πατρίδα και για τις ρίζες μας, αυτό το οποίο είναι δύσκολο ανθρωπίνως γίνεται πολύ εύκολο και έχει αυτά τα όμορφα αποτελέσματα, όπου εκατοντάδες άνθρωποι και άλλες φορές και χιλιάδες μαζεύονται για να δηλώσουν αυτή την αγάπη, να δείξουν αυτή την αγάπη, να βρεθούν όλοι μαζί και να πάρουν ο ένας θάρρος και κουράγιο από τον άλλο για τον δύσκολο δρόμο της ζωής, αλλά και για τον ωραίο δρόμο της διατήρησης της παράδοσής μας, της διατήρησης της ρίζας, η οποία σαν μια φλέβα θα πρέπει να μείνει ζωντανή και να χτυπάει. Βεβαίως, εξαιρετικές αυτές οι εκδηλώσεις και οφείλουμε να πούμε και στην Ομοσπονδία και την πρόεδρό της, κυρία Πέτσα τη Δήμητρα, και στον τοπικό σύλλογο και σε όλους τους συλλόγους που μπήκαν στον κόπο να οργανώσουν αυτή την εκδήλωση και να συμμετάσχουν σε αυτή την εκδήλωση, να πούμε ένα μεγάλο μπράβο και ένα μεγάλο ευχαριστώ. Ο Μητροπολίτης Γερμανίας, κύριος Αυγουστίνος, ένας άνθρωπος που αφιέρωσε σχεδόν 60 χρόνια τώρα τη ζωή του για να αναστηθεί η Ελληνοορθόδοξη Εκκλησία και Μητρόπολη της Γερμανίας, φρόντισε με τη συνέργεια όλων σας και όλων των Ελλήνων να έχουμε παντού δικές μας εκκλησίες, δικές μας ενορίες. Και επαναλαμβάνει σε κάθε τέτοια περίσταση το εξής. Μπορεί οι Έλληνες να ήρθαν στη Γερμανία γιατί ήταν φτωχοί και έψαχναν δουλειά, όμως ο Θεός τους έστειλε για να σπείρουν την Ορθοδοξία στην Ευρώπη, στη Γερμανία και στον κόσμο. Είναι ένα άλλο καθήκον που έχουμε. Αυτό το οποίο είμαστε, αυτό το δώρο το υψηλό και μεγάλο που λάβαμε να είμαστε Ορθόδοξοι Χριστιανοί, να το μεταλαμπαδεύσουμε με όμορφο τρόπο και στην κοινωνία την οποία ζούμε. Να μάθουν τι είναι Χριστός, να μάθουν τι είναι Παναγία, τι είναι Άγιο Πνεύμα, τι είναι Αγία Τριάδα, να μάθουν τι είναι Ορθοδοξία και να μην αναρωτιούνται όταν μας βλέπουν «Είσαστε και εσείς Χριστιανοί?» Όχι, δεν είμαστε και εμείς Χριστιανοί, εμείς είμαστε Χριστιανοί. Όπως θα πρέπει να φροντίσουμε με τη στάση μας και να μην αναρωτιούνται «Είσαστε και εσείς Ευρωπαίοι?» Όχι, δεν είμαστε και εμείς Ευρωπαίοι. Εμείς είμαστε οι πρώτοι Ευρωπαίοι. Και αυτό πρέπει να το βάλουμε στο νου και στην καρδιά μας. Οι Έλληνες είναι οι πρώτοι Ευρωπαίοι. Εκεί είναι η κοιτίδα του πολιτισμού. Εκεί είναι η κοιτίδα της φιλοσοφίας. Εκεί είναι η κοιτίδα της πνευματικότητος. Εκεί είναι η κοιτίδα της επιστήμης. Και αυτό δεν πρέπει να το ξεχνάμε ποτέ, για να στεκόμαστε πάντοτε σωστοί σε αυτό το οποίο παραλάβαμε και σε αυτό το οποίο οφείλουμε και εμείς να συνεχίσουμε να δίνουμε στον κόσμο. Μη μοιράς με παιδά γένα, εσύ με γεννήσες την γενέρα, κι αν με γερνώ, ποτέ τα ξέρα, προδεσενείς μόνο με σένα. Thank you.
πήρα στα τρίτα μπουλίγια κόμματα δοξασμένα. Όπως αγαπώ τη μάνα μου, μ' αγαπήσα κι εσένα. Πήρας με παιδόγερα, εσύ με γέννησες κι εμένα. Κι αν με γέρω, πέταξε να πρώτεσαι τις νόνο εσένα. Έχουμε τη χαρά και την τιμή ως Ήπειρος στη Βιέννα και ως εκπομπή Ώρα της Ήπειρου να βρισκόμαστε σε αποστολή στο Βούπερταλ, εδώ που η καρδιά του ηπειρώτικου ελληνισμού χτυπά σε ένα τριήμερο φεστιβάλ και συγκεκριμένα σήμερα, ημέρα Σάββατο, οι ηπειρωτικοί σύλλογοι παρουσίασαν χορούς και πραγματικά το στάδιο που βρισκόμαστε γέμισε από ηπειρώτικη ψυχή. Δίπλα μου βρίσκεται η πρόεδρος ενός πολύ ενεργού συλλόγου, αυτού του Πλέτεμπερκ, είναι η Νικολέτα Τζόρτζη και την ευχαριστούμε πολύ. Πίσω μου να πω και να σημειώσω ότι έχουμε δύο συλλόγους. Παιδιά, πάμε χειροκρότημα για σας. Σύλλογος Πλέτεμπερκ και Σύλλογος Μπίλεφελτ των Ηπειρωτών. Νικολέτα, λοιπόν, για πες μας, πώς ήταν η σημερινή ημέρα και στέλνετε ένα πάρα πολύ δυνατό μήνυμα σε όλους όσους μας παρακολουθούν πίσω στην πατρίδα αυτή τη στιγμή, ότι κρατάτε ήθη, έθιμο και παραδόσεις. Μη μου συγκινηθείς. Όχι. Προσπαθούμε να κρατήσουμε τα εθήματά μας. Εδώ που ήρθαμε σήμερα, ήθελα να περάσω στα παιδιά να ζήσουν αυτό μαζί με τα άλλα τα χορευτικά, το ένα να βλέπει τα άλλο, να μαθαίνει, να παίρνουν πιο πολύ δύναμη, γιατί εμείς τώρα προσπαθούμε, αύριο θα προσπαθήσουν αυτά, αυτά ό,τι κάνουμε εμείς εδώ τώρα. Αυτό που εγώ προσπαθώ είναι αυτό που προσπαθούμε εμείς όλοι, οι συλλόγοι γίνονται πιο λίγοι. Αλλά εμείς που έχουμε ακόμα όρεξη, βλέπουμε ακόμα μερικά άτομα και επειδή η Ελλάδα πάει πίσω και πίσω, εμείς θέλουμε εδώ στα ξένα να κρατήσουμε την παράδοση. Και αρχίζει, χάνεται, αλλά κοίτα, κοίτα εδώ γέμισε. Αυτό που ήρθαν σήμερα που μαζευτήκαμε τόσα πολλά παιδιά και μία μικρή ήπειρος που μπορέσαμε στα ξένα να κάνουμε. Πραγματικά αυτό ήθελα να πω και είναι πάρα πολύ παρηγορό και αξίζει συγχαρητήρια σε όλους τους ανθρώπους που ενεργοποιούνται στους συλλόγους αυτούς. Είναι ότι έχετε καταφέρει να φέρετε τα νέα τα παιδιά στην παράδοση κοντά. Πράγμα που ίσως να μην βλέπουμε και πίσω στην Ελλάδα. Αυτό που βλέπουμε, που κάνουμε εμείς, που θέλω εγώ να κάνω, είναι εμείς οι μεγάλοι να χορεύουμε μαζί με τα μικρά, για να παίρνουν δύναμη από εμάς και να βγαίνουν πιο μπροστά αυτά. Γιατί βλέπω τώρα όταν εμείς χορεύουμε, όταν χορεύω εγώ μαζί τους, έχουν άλλον αέρα. Και έτσι πρέπει όλοι, ας είναι μαμά, μπαμπά, δεν είναι ντροπή, όπως στην Ελλάδα. Στην Ελλάδα είναι όλοι μεγάλης ηλικίας που χορεύουν. Γιατί εδώ να λένε, όχι, εγώ δεν θα χορέψω. Οι υποχρεώσεις είναι πολλές, δουλεύουμε όλη την ημέρα. Αλλά όταν Σαββατοκύριακα βλέπουμε ότι τα παιδιά μας προσπαθούμε να περάσουμε την παράδοση, αυτό είναι βασικό. Και είναι και πολύ δυνατοί δεσμοί που δημιουργούνται. Και να υπάρχει και στο πίσω μέρος του μυαλού των παιδιών αυτών ότι το καλοκαίρι θα βρεθούμε στην Ελλάδα, θα πάμε για διακοπές, θα διασκεδάσουμε ηπειρώτικα στα πανηγύρια, ναι, στο γλέντι που μόνο ο ηπειρώτης ξέρει να κάνει εν τέλει. Και όταν ξέρουν τους χορούς, μπαίνουν και πιάνονται. Γιατί αυτό μας το απέδειξαν και τα Χριστούγεννα. Όταν ξέρουν τους χορούς να τους χορεύουν, μπαίνουν μέσα και δεν πάνε να παίζουν ούτε έξω μπάλα, ούτε από εδώ από εκεί, τα έχουμε μέσα στην πίστα και αυτά. Βρισκόμαστε με τον πρόεδρο του Συλλόγου Μπίλεφελτ και θα ήθελα να σταθούμε πέρα από τη σημερινή προσπάθεια και την όλη προσπάθεια που κάνουν ως σύλλογος που έχουν δραστηριοποιήσει τόσους νέους και στα θέματα των Συμβουλίων Νέων που έχω ακούσει μέχρι στιγμής ότι αρχίζουν να αναπτύσσονται και είναι πολύ σημαντικό αυτό. Λοιπόν, Δημήτρη, ευχαριστούμε και για την όλη βοήθεια στο να είμαστε εδώ απόψε και να μεταφέρουμε πίσω στη χώρα όλα τα όμορφα που γίνονται στους συλλόγους σας. Ναι, ευχαριστώ πάρα πολύ. Καταρχήν, τιμή μας σήμερα που ήρθατε από την μακριά την Ελλάδα για το αντάμωμα αυτό των ηπειρωτών που
γίνεται αυτές τις τρεις μέρες. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που θα δείξετε όμορφα πλάνα από την εκδήλωση αυτή και διάφορες άλλες εκδηλώσεις στην ιδιαίτερη την πατρίδα μας, την Ήπειρο. Σε αυτό το μέρος θα ήθελα να πω ακόμα ένα χαιρετισμό στα Σουλιωτοχώρια. Η καταγωγή μου είναι από την Φροσίνη Σουλίου. Χαιρετίσματα σε όλους εκεί πέρα. Όσο αφορά τα Συμβούλια Νεολαίας, έχουμε κάνει μία προσπάθεια εδώ και 2 χρόνια να τα αναστήσουμε, να γίνουν, και όπως έχει πει και ο κύριος Γκίνης, έχουν ιδρυθεί κιόλας 3 που για την σημερινή εποχή είναι πολύ δύσκολο να παροτρύνεις νέους να έρθουν σε πολιτιστικούς συλλόγους. Εδώ στη Γερμανία έχουμε κάνει μια πάρα πολύ καλή αρχή. Έχουν μπει νέα άτομα μπροστά, τα οποία συμβάλλουν πολύ θετικά ώστε να έρθουν και άλλοι νέοι, και έτσι έχουμε σχηματίσει μια πολύ καλή κοινή γνώμη για τα Συμβούλια Νεολαίας, οι οποίοι κάποια στιγμή θα αναλάβουν και θα συνεχίσουν αυτό το πολιτιστικό έργο που δεν κάνει να χαθεί, ειδικά στη Γερμανία, γιατί στην Ελλάδα ίσως το βλέπουν λίγο διαφορετικά. Εδώ στη Γερμανία δεν έχουμε πάρα πολλά πράγματα που μπορούν να μας κρατάνε με την πατρίδα δεμένους. Είναι μία η εκκλησία βεβαίως, μετά είναι η οικογένεια, η ιερή οικογένεια που εμείς εδώ όλοι την τηρούμε, την οικογένεια σαν μεγάλη αρχή, και βέβαια οι πολιτιστικοί συλλόγοι, οι οποίοι δίνουν τα πάντα. Και εδώ πέρα θέλω να πω και ότι δεν είναι πλέον μόνο χορευτικοί συλλόγοι όπως ήταν παλιά και δεν κάνουν έτσι μία χοροσπυρίδα ή κάποια γιορτή, αλλά οι πολιτιστικοί συλλόγοι έχουν ένα μεγάλο φάσμα δραστηριοτήτων και συνεργάζονται και με τις τοπικές πόλεις, γερμανικές πόλεις. Προσπαθούμε να αποσπάσουμε κονδύλια, γιατί δυστυχώς δεν υπάρχουν κονδύλια από την Ελλάδα έτσι όπως είναι αυτή τη στιγμή. Και όμως καταφέραμε να αυτοχρηματοδοτούμαστε και νομίζω ότι τα καταφέρουμε και πολύ καλά. Από αυτά που βλέπουμε μέχρι στιγμής, ναι, όταν ξέρουμε ότι δεν υπάρχει καμία βοήθεια και προσπάθεια να βοηθήσουν από τη χώρα, είναι σημαντικό που κάνετε όλα αυτά εδώ. Ναι, είναι πολύ, πολύ σημαντικό, και είναι αν μπαίνει το στίγμα στη νεολαία και συνεχίσει η νεολαία με αυτή τη δύναμη, δηλαδή βλέπει εμάς και συνεχίζει με την ίδια προσπάθεια, θα φέρει μόνο θετικά αποτελέσματα. Και σήμερα ειδικά εδώ στο Βούπαταλ που βρισκόμαστε, ο σύλλογός τους έχει αναλάβει μια μεγάλη διοργάνωση, δηλαδή συγχαρητήρια και στον Υπηρώτικο Σύλλογο του Βούπαταλ που το έχει κάνει αυτό το πράγμα, και έχουν έρθει πάρα πολλοί υπηρετικοί συλλόγοι, όλοι οι συλλόγοι που γνωρίζω και εκτός Γερμανίας, και ήταν ένα πολύ όμορφο θέαμα, ειδικά και με τα χορευτικά και με όλο τον κόσμο που παραβρέθηκε εδώ πέρα. Mm-hmm. Τι μήνυμα θα στείλεις πίσω στη χώρα? Θα ήθελα να πω σε όλους και σε όλες, είμαστε εδώ, παραμένουμε Έλληνες, πιστεύουμε στην πατρίδα, στην παράδοση, στην θρησκεία. Και πιστεύω ότι αν θα συνεχίσουμε έτσι, η καρδιά μας και η αγάπη μας είναι μεν στην πατρίδα, είμαστε εδώ, αλλά μια ζωή βρισκόμαστε και στην ιδιαίτερη την πατρίδα μας, την Ήπειρο. Αγγελίνα, είσαι αντιπρόεδρος του Συλλόγου Μπίλεφελτ. Μίλησέ μας λίγο για το Σύλλογο, από πότε δραστηριοποιείται, πότε ενεργοποιηθήκατε, και βλέπω πάρα πολύ ωραία δουλειά και πραγματικά είναι αξιόλογη προσπάθεια που γίνεται. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και εμείς προσπαθούμε για το καλύτερο. Ο Σύλλογός μας ιδρύθηκε το 1978. Έχουμε εδώ πέρα και τον πρώτο πρόεδρο του Συλλόγου μαζί μας. Τι να πω, κάνουμε σκληρή δουλειά και με το χορευτικό, αλλά και γενικά στα δρόμενα της πόλης μας, και προσπαθούμε να δραστηριοποιηθούμε και σε περισσότερα πράγματα. Βλέπεις ότι η ελληνική κοινότητα του Μπίλεφελτ στηρίζει τις προσπάθειες είτε τις δικές σας είτε άλλων συλλόγων, γιατί δεν είναι μόνο η Ήπειρος, είναι και άλλοι συλλόγοι και άλλες περιοχές. Ωστόσο, βλέπεις να υπάρχει έτσι ενεργοποίηση, να επιστρέφουν, να γυρνάνε κοντά στα ήθη και στα έθιμά τους? Ναι, ειδικά τον τελευταίο καιρό βλέπουμε ότι έχουμε πάρα πολλά άτομα που θέλουν να έρχονται στους συλλόγους, να λαμβάνουν μέρος στις εκδηλώσεις, να βοηθάνε. Τι μήνυμα θα στείλεις, τι μήνυμα θέλετε να στείλετε ως σύλλογος, αλλά και γενικότερα πίσω στους ανθρώπους που ίσως να έχετε στην Ελλάδα και να σας παρακολουθούν?
ακολουθούν αυτή τη στιγμή. Θα ήθελα να πω ότι εμείς είμαστε εδώ πέρα, να μην μας ξεχνάτε, γιατί βλέπετε ότι κάνουμε σκληρή δουλειά και όσο και όσο να είναι, αν και είμαστε στα ξένα, παραμένουμε Έλληνες. Μαζί μας βρίσκεται και ο επίτιμος πρόεδρος, είναι από τους ιδρυτές, ο ιδρυτής του Συλλόγου του Μπίλεφελτ. Λοιπόν, χαίρομαι πολύ κύριε Παπαμάρκου που σας γνωρίζω και έχω ακούσει τόση ώρα τόσο καλά λόγια για εσάς. Όλα τα παιδιά μιλάνε με ενθουσιασμό. Γίνεται πάρα πολύ ωραία δουλειά στους συλλόγους εδώ και αποδεικνύεται κάθε φορά ότι η καρδιά του απόδημου ελληνισμού χτυπά πολύ δυνατά εδώ στη Γερμανία και στις πόλεις τις γερμανικές. Ναι, σωστά αυτό που το λέτε. Είναι γεγονός βέβαια. Το είδατε κι εσείς, τα παιδιά δουλεύουν άψυχα για ένα σκοπό, για τον ελληνισμό και για την καινούργια νεολαία. Είστε χαρούμενος που έχουν πάρει τη σκητάλη νέα άτομα? Πάρα πολύ, πάρα πολύ. Και το χαίρομαι και είμαι και περήφανος σαν πρώτος ιδρυτής του συλλόγου που δουλεύει πολύ καλά. Σας προβληματίζουν τα όσα συμβαίνουν πίσω στην Ελλάδα, έτσι, και αυτή η οικονομική κρίση που τους μαστίζει όλους? Βεβαίως. Μπορεί να μην ζείτε εκεί, αλλά είναι η σκέψη σας πίσω. Το ζούμε γιατί πάμε 2 και 3 φορές το χρόνο κάτω. Μάλιστα. Για τα παιδιά που ασχολούνται με τον πολιτισμό, τι θα πείτε σε όλους τους νέους μας? Ζωή. Ζωή και να έχουν καρδιά, να το συνεχίσουν. Και να πω, να έχουν όρεξη. Μαζί μας βρίσκεται και ο κύριος Γκίνης, εκπροσωπή της Συνομοσπονδίας σήμερα εδώ. Καλησπέρα και συγχαρητήρια για την όμορφη βραδιά που διοργανώθηκε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε που μας κάνατε την τιμή να έρθετε ειδικά για μας. Είμαι ο Θωμάς Γκίνης, ο γραμματέας της Ομοσπονδίας. Δίπλα μου έχω τον χωροδιδάσκαλο και πρόσφατα και πρόεδρο της νέα διοίκηση του Συλλόγου, του Πρωτικού Συλλόγου Λούντιγκσάφεν και Περιχώρων. Είναι ο Βασίλης Γκίνης. Από την πλευρά τη δικιά μας προβληματιζόμαστε, έχουμε πολλά προβλήματα, τα γνωρίζουν τουλάχιστον οι ηθήνοντες, δεν έχουμε πόρους, δουλεύουμε με δική μας εθελοντική εργασία και ό,τι κάνουμε βγαίνει μέσα από την ψυχή μας για τον υπηρωτισμό και πάνω απ' όλα για τα παιδιά της υπηρωτικής ομογένειας, γιατί τους το χρωστάμε. Θα συνεχίσουμε. Σήμερα είχαμε πάρα πολλούς επισήμους εδώ πέρα να αναφερθούμε στον Μητροπολίτη Ιωαννίνων, τον Σεβασμιότατο, τον Μάξιμο, ο Δήμαρχος Ιωαννίνων, ο Αντιπεριφερειάρχης Άρτας, από την Περιφέρεια Ήπειρου, πάρα πολύ να μην τους λέω όλους έναν, και μια ειδική περίπτωση, ο Γιάννης ο Καραγιάννης, βουλευτής, υπεύθυνος για τον απόδημο ελληνισμό, όπου και με αυτόν συζητήσαμε και το εκθέσαμε τα προβλήματά μας. Ποια είναι αυτά, θα μας πείτε, κύριε Γκίνη, και η αλήθεια είναι ότι καλό θα είναι να ξέρουν και οι άνθρωποι πίσω στη χώρα το τι βιώνετε. Γίνεται πολύ ωραία δουλειά, όπως είπατε, καθαρά με δική σας πρωτοβουλία και θελοντική προσπάθεια. Είναι και ένα παράπονο προς την Ελλάδα πίσω ότι δεν βοηθάει, αλλά και προς το γερμανικό κράτος ότι δεν στηρίζουν αυτές τις προσπάθειες που γίνονται? Όχι όσο θα έπρεπε, διότι παρατηρούμε συνεχώς να συρρυκνώνουν το παιδαγωγικό σύστημα που έχουμε εδώ πέρα. Έχουμε αρκετά αμυγές ελληνικά σχολεία, έχουμε και μερικά μεικτά και όσο πάει αυτό αρχίζει τώρα και στενεύει. Δηλαδή θα φτάσουμε κάποια στιγμή να μην έχουμε, ας πούμε, μεγάλη εκπροσώπηση και ειδικά σε πόλεις που ζει μεγάλο κομμάτι του ελληνισμού, όπως είναι το Μόναχο, όπως είναι το Ντίσσελντορφ και άλλες μεγάλες πόλεις. Σε αυτό θα πρέπει να προσέξουμε ιδιαίτερα, όχι μόνο να το κρατήσουμε, αλλά να το πλαισιώσουμε περισσότερο ακόμα. Όσον αφορά τους υπηρετικούς συλλόγους, εγώ είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένος, ιδιαίτερα από τα παιδιά, από την υπηρετική νεολαία, που μας στηρίζουν
συμμετέχουν στις εκδηλώσεις και τους ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου γι' αυτό. Ιδρύουμε συμβούλια νεολαίας, ήδη έχουμε 3 και από αυτά τα συμβούλια περιμένουμε τους μελλοντικούς συνεργάτες μας, τους μελλοντικούς προέδρους και γενικά θα αναλάβουν τα αξιώματα είτε στην Ομοσπονδία είτε και στο Παγκόσμιο ακόμη, γιατί αυτά πάνε διαδοχικά. Έτσι. Λοιπόν, χαιρόμαστε, η νεολαία είναι μαζί μας και ελπίζουμε να την κάνουμε ακόμα πιο ισχυρή. Το ευχόμαστε όλοι και να ξεπεραστούν τα όποια προβλήματα, και είναι αλήθεια ότι είναι ένα μείζον θέμα. Το βλέπουμε, το συζητάμε και εμείς πίσω στη χώρα πάρα πολύ αυτό, ότι γίνονται προσπάθειες όντως να μην υπάρχουν τα ελληνικά μαθήματα και τα ελληνικά σχολεία εδώ στη Γερμανία ή γενικότερα στο εξωτερικό. Αυτό ελπίζουμε και εμείς να κάποτε κάποια στιγμή να τελειώνει. Και είναι και άλλα πολλά τα οποία έρχονται στη συνέχεια. Αλλά αυτό είναι το βασικότερο, έτσι το βασικότερο αυτή τη στιγμή. Να πω και κάποια άλλα, δεν μπορούμε να ψηφίσουμε ακόμη. Μας το έχουν υποσχεθεί εδώ και τουλάχιστον 10 χρόνια. Τίποτα δεν έχει γίνει. Επίσης, το ΣΑΕ, το Συμβούλιο Απόδημου Ελληνισμού, μέχρι στιγμής δεν έχουν συγκροτηθεί και απλά παραμένει στα χαρτιά. Κάτι πάει να γίνει, άκουσα και σήμερα, ελπίζω να μην είναι υπόσχεση και να γίνει πραγματικότητα. Συγχαρητήρια για τα καθήκοντα τα νέα από ό,τι κατάλαβα που έχετε αναλάβει. Λοιπόν, βλέπουμε πολύ ωραίες προσπάθειες, βλέπουμε πράγματα που γίνονται από νέους ανθρώπους και αυτό είναι, όπως είπα νωρίτερα, το παρήγορο, κύριε Γκίνη. Τι μήνυμα θέλετε να στείλετε? Εγώ θέλω να στείλω ένα μήνυμα αισιοδοξίας, γιατί βλέποντας όλα αυτά τα Ελληνόπουλα και σε μικρές ηλικίες που ήταν σήμερα εδώ πέρα μαζεμένα, βλέπουμε ότι το μέλλον των υπηρωτών και γενικά του ελληνισμού, γιατί αυτό το βλέπουμε και σε άλλους συλλόγους, όχι μόνο στο δικό μας, προβλέπεται αίσιο. Δηλαδή, όσο βλέπω μικρά χορευτικά, είμαι σίγουρος ότι στην πορεία θα εξελιχθούν, θα γίνουν μεγάλα, θα αναλάβουν τις τύχες των συλλόγων. Κάπως έτσι ξεκινήσαμε και εμείς το σύλλογο το δικό μας, που είχε τεθεί σε αδράνεια. Το 2011. Το 2011, λειτουργήσε την πρώτη φορά το 1982. Και το 2011, με πρωτοβουλία κάποιων παιδιών ηλικίας 16 μέχρι 20-22, θέλησαν στην αρχή να ξεκινήσουμε μια χορευτική ομάδα, την οποία ξεκινήσαμε και στη συνέχεια επανιδρύσαμε τον Υπηρώτικο Σύλλογο. Όλα. Ποιες δράσεις γίνονται, μιας και το αναφέρετε, γιατί είναι σημαντικό να ακουστεί. Δεν μένετε μόνο στο χορό, έτσι. Όπως είπαμε, προσπαθείτε να κρατάνε οι νέοι δεσμούς με τη χώρα πίσω. Βεβαίως. Προσπαθούμε να κρατάνε δεσμούς, προσπαθούμε να μαθαίνουν για τα ήθη και τα έθιμα. Κάθε τραγούδι έχει και την ιστορία του και προσπαθούμε να την εξηγήσουμε και να την μεταδώσουμε στα παιδιά. Και πέρα από αυτό, έχουμε ξεκινήσει κάποιες κινήσεις να στηρίζουμε κάποιες ασθενέστερες κοινωνικές ομάδες της περιοχής μας, όπως πριν από ένα χρόνο ξεκινήσαμε την προσπάθεια «Όλοι μαζί στηρίζουμε», η οποία θα συνεχιστεί, και θέλω να παροτρύνω και τους υπόλοιπους συλλόγους με το ίδιο σύνθημα να συνεχίσουμε να στηρίζουμε κάποιες ομάδες. Στηρίξαμε το Ελεπάπιο Ανίνων με κάποιο χρηματικό ποσό, μια εκδήλωση που έγινε. Συμμετείχαν αφιλοκερδώς όλοι οι καλλιτέχνες της περιοχής Λούντβιγκσάφεν και Μάνχαϊμ. Όλοι δουλέψαμε γι' αυτό. Και τώρα, πριν από λίγες μέρες, στείλαμε κάποια τρόφιμα και ρούχα στις ενορίες του Καναλακίου και Ιγουμενίτσας, τα οποία θα διατεθούν στα κοινωνικά καταστήματα. Μπράβο, είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Για τις φιλανθρωπικές και γενικά τις εκδηλώσεις αλληλεγγύης. Σχετικά με το ΕΛΕΠΑΠ, αυτό που μας έκανε εντύπωση, εμείς ξεκινήσαμε αρχικά σαν υπηρετικό σύλλογος, είχαμε όμως κάναμε τη σωστή κίνηση και καλέσαμε και τους Κρήτες και τους Πόντιους, και θα πρέπει να πω, μας συμπαραστάθηκαν στο μέγιστο, σε μεγάλο βαθμό. Και οι Κρήτες και οι Πόντιοι. Αυτό είναι ένα παράδειγμα που μας δείχνει ότι όταν ενωνόμαστε όλοι μαζί, πετυχαίνουμε πολύ περισσότερα και πολύ καλύτερα αποτελέσματα. Και αυτό είναι μόνο ένα δείγμα, έτσι. Αν υπάρξει αυτή η συνεργασία σε όλους τους τομείς, θα έχουμε πολύ καλά αποτελέσματα. Θα έχουμε πολύ περισσότερα και καλύτερα αποτελέσματα. Αλλά και στο επίπεδο που είμαστε, αισθάνομαι ικανοποιημένος και πιστεύω και τα μέλη και όλοι μαζί είναι ευχαριστημένοι. Πάντα όμως δεν είναι αρκετό. Πάντα θέλουμε το καλύτερο, έτσι. Αυτό παλεύουμε και προσπαθούμε. Να ευχηθώ καλή δύναμη στο έργο σας. Εμείς
προσπαθούμε να στηρίζουμε τον σύλλογό μας με αγάπη και δράση οπότε μπορούμε. Δηλαδή, οργανώνουμε, παραδείγματος χάρη, μια πάρτι νεολαίας και μαζεύουμε όλη την νεολαία της περιοχής για να ανταμώσουμε όλοι μαζί. Αυτή είναι η πρώτη προσπάθεια, δεν είμαστε και τόσο, δηλαδή από τον Νοέμβριο αρχίσαμε εμείς. Και παίρνει και στο πνεύμα της συνεργασίας, έτσι, που πρέπει να υπάρχει. Και μέχρι τώρα θα πάνε θαυμάσια τα παιδιά. Τι μήνυμα ως νέα κοπέλα, ως νέος άνθρωπος, τι μήνυμα θέλεις να στείλεις όσους μας παρακολουθούν και στα νέα τα παιδιά? Ότι δεν έχει σημασία πού είσαι και πού μεγάλωσες. Αν είσαι Έλληνας, παραμένεις Έλληνας και είναι σημαντικό να το ζεις και να το δίνεις σε άλλους ανθρώπους στην Ελλάδα. Είμαι από την Γουμενίτσα και χορεύω στο υπηρώτικο σύλλογο Πλέτνμπερκ. Πώς είναι και πώς περνάτε στο σύλλογο αυτό? Πολύ καλά. Κάθε φορά που πηγαίνουμε χαιρόμαστε και ιδιαίτερα χαιρόμαστε όταν χορεύουμε υπηρώτικους χώρους γιατί είναι από τον τόπο μας. Και ναι, είμαστε πάντα χαρούμενοι γιατί εγώ βασικά δεν μένω στο Πλέτνμπερκ αλλά πηγαίνουμε κάθε εβδομάδα 15 χιλιόμετρα από το Άτμοντο μέχρι το Πλέτνμπερκ για να χορεύουμε και για να κρατήσουμε την παράδοση. Να μην χάσετε τη σύνδεση, έτσι. Είναι ένας δυνατός δεσμός αυτός που δημιουργείται μέσα από τους συλλόγους. Πες μου κάτι. Επιστρέφεις καθόλου τα καλοκαίρια, έρχεσαι πίσω στην Ελλάδα, πίσω στην Οικουμενίτσα? Ναι, κάθε χρόνο πηγαίνουμε στην Οικουμενίτσα. Χαιρόμαστε όλο τον χρόνο να πηγαίνουμε. Και όταν φτάνουμε, πηγαίνουμε σε πανηγύρια. Και γι' αυτό πηγαίνουμε και στον Υπουργικό Σύλλογο, για να χορεύουμε και στα πανηγύρια στην Ελλάδα και να πιανόμαστε στους χορούς, όπως είπε η Νικολέτα, η πρόεδρος μας. Και ναι, είμαστε πάντα πολύ χαρούμενοι και εμένα ιδιαίτερα μου αρέσουν τα κλαρίνα πολύ και γι' αυτό χαίρομαι που πηγαίνουμε κάθε χρόνο στην Ελλάδα. Έχεις γεννηθεί εδώ? Ναι, εγώ έχω γεννηθεί εδώ. Τα μιλάς πολύ καλά τα ελληνικά. Ευχαριστώ πολύ. Αλλά έχω γεννηθεί εδώ, αλλά εντάξει, έχω πάει και σε γερμανικό και σε ελληνικό σχολείο και προσπαθώ έτσι να κρατήσω σταθερά έτσι την ελληνική παράδοση. Και μιλάμε και στο σπίτι πάντα ελληνικά, γι' αυτό δεν είναι τόσο δύσκολο να μιλάς καλά ελληνικά. Σκέφτεσαι ποτέ, είναι ίσως όνειρό σου να γυρίσεις πίσω στην Ελλάδα? Ναι, βεβαίως είναι όνειρο, αλλά δεν ξέρω αν μπορεί να γίνει πραγματικότητα γιατί αυτή τη στιγμή η οικονομική κατάσταση στη χώρα δεν είναι και τόσο καλή. Αλλά εντάξει, βασικά αυτό το όνειρο νομίζω ότι έχει κάθε ένας μέρος να γυρίσει μια μέρα στην πατρίδα. Και εύχομαι και εγώ να το κάνω μια μέρα. Ίσως σαν συνταξιούχος ή σαν
να βρω καμιά καλή δουλειά να δουλέψω στην Ελλάδα. Θα ήταν ευχής έργων όλα αυτά τα παιδιά που φεύγουν και έρχονται στο εξωτερικό ή και στη Γερμανία πιο συγκεκριμένα, να αντιστραφεί το κλίμα, να πάνε πολύ καλά τα πράγματα και να επιστρέψουν όλοι στην Ελλάδα και εσείς ακόμη που είστε εδώ. Ναι, ναι, αυτό είναι σίγουρο, γιατί νομίζω ότι, όπως είπα, κάθε Έλληνας έχει μέσα του την πατρίδα του και θέλει να πάει στην Ελλάδα και θέλει να ξαναγυρίσει, και γι' αυτό νομίζω ότι αυτό έτσι είναι. Έχει συγγενείς πίσω μας, βλέπει τώρα κάποιος, κάποια γιαγιά, κάποιος παππούς, κάποιος θείος? Βασικά θέλω να χαιρετήσω τη γιαγιά μου, τη μαμά μου, τη γιαγιά μου και τον παππού μου στο Χάγκ και πολλούς συγγενείς στην Ελλάδα. Δεν ξέρω, δεν μπορώ να τους πω τώρα όλους, αλλά βασικά θέλω να χαιρετήσω τη γιαγιά μου που είναι στο Άντον και τον παππού μου και τη γιαγιά μου στο Χάγκ. Δίπλα μου έχω από τα πιο μικρά μέλη του συλλόγου, τη Χρύσα και τη Δανάη. Λοιπόν, κορίτσια, πώς περνάτε στο σύλλογο, για πείτε μου. Καλά, ωραία. Πώς ήταν σήμερα, κουραστήκατε λίγο, αλλά ήταν μια πολύ ωραία εκδήλωση, έτσι δεν είναι? Ναι, πολύ ωραία και χορέψαμε. Έπρεπε να περιμένουμε, όμως χορέψαμε. Για πες μου, τι ηλικία έχεις, Χρύσα μου? Είμαι 9 χρονών. Και από τι ηλικία σας θέλουν οι γονείς σου στο σύλλογο να μάθεις χορούς? Έχεις πολλά χρόνια που πας? 5. Έχεις τόσο πολλά από τόσο μικρούλα? Ναι. Μπράβο. Θέλεις να το συνεχίσεις, αυτό σου αρέσει, περνάς όμορφα το χρόνο σου εκεί? Ναι, μ' αρέσει πολύ και θέλω να το συνεχίσω. Μάλιστα. Θα στείλεις κάπου χαιρετίσματα, κάπου φυλάκια? Έχεις κανέναν στην Ελλάδα? Ναι. Τη γιαγιά μου και το παππού μου και τις θείες μου και τις... Έχεις και φίλες που κάνεις το καλοκαίρι όταν έρχεσαι? Ναι, λίγες. Να στείλουμε σε όλους χαιρετίσματα λοιπόν, έτσι. Ναι. Από πού είσαι? Από την Ψάκα και από την Έδεσα. Τέλεια, μπράβο, Ψάκα, έτσι ξακουστεί. Δανάη, ναι. Για πες μας, πώς ήταν η σημερινή ημέρα και πώς περνάς γενικότερα στο σύλλογο, σου αρέσουν οι χοροί? Ναι, μου αρέσει, είναι καλά. Είναι εύκολη ή σας φωνάζει λίγο η Νικολέτα? Όχι. Δεν φωνάζει. Δεν μαλώνει άμα δεν πάτε σωστά τα βήματα? Όχι, μόνο τα δείχνει πάλι. Α, τα δείχνει για να τα μάθουμε σωστά. Εσύ έχεις καιρό που είσαι στο σύλλογο? Ναι. Από το θυμάσαι τον εαυτό σου, έτσι, από όταν ήσουν μωρό, σε παίρνανε στο σύλλογο μαζί, ε? 4. Από τα 4? Τώρα πόσο είσαι? 7. Για πες μας, πού θα στείλεις φυλάκια? Στη γιαγιά και στο παππού μου. Ο Σταύρος είναι από το σύλλογο του Μπίλεφελτ. Λοιπόν, έτσι, καλά δεν τα λέω? Ναι. Για πες μας, Σταύρο, πόσο καιρό ασχολείσαι με τους παραδοσιακούς χορούς και σου αρέσει η ενασχόληση με αυτούς? Ναι, μου αρέσει. Σχεδόν 3 χρόνια το κάνω. Είναι ωραίο πράγμα αυτό. Έρχεσαι, νιώθεις ότι έρχεσαι πιο κοντά με την πατρίδα, μαθαίνεις πιο πολλά πράγματα, έτσι γίνεται πιο ισχυρός ο δεσμός? Ναι, έχουμε εκεί την παρέα, μιλάμε όλοι, γελάμε και περνάμε καλά, αυτό είναι. Υπάρχει κάτι που σου λείπει από την Ελλάδα? Φαντάζομαι έρχεσαι στα καλοκαίρια, έτσι δεν είναι? Σε λίγο καιρό θα κλείσουν και τα σχολεία και θα έρθείτε. Υπάρχει κάτι που σου λείπει? Η γιαγιά μου, ο παππούς μου. Οι άνθρωποι κυρίως, έτσι. Και η ζέστη. Έχει κρύο εδώ? Ναι, πάρα πολύ. Σήμερα βέβαια είστε τυχεροί γιατί είχε πολύ ωραία μέρα. Ναι. Εντάξει, σήμερα είναι καλή μέρα, αλλά αλλιώς... Έχει κρύο αρκετό. Ναι. Σχολείο πηγαίνεις και ελληνικό, να φανταστώ, ε? Ή όχι? Ναι, τώρα είχα τις εξετάσεις, τα πέρασα και αλλιώς πάω γερμανικό. Αν δεν πας καλά στα ελληνικά, δηλαδή θα συνεχίσεις το γερμανικό? Τώρα το τελειώνει το γερμανικό και θα κάνω όσπιλ, μάλλον. Πάρα πολύ ωραία. Σε δυσκολεύει κάτι στην καθημερινότητα εδώ? Όχι. Ή έχεις μάθει πλέον και έχεις από μικρός, να φανταστώ, ή γεννήθηκες εδώ, πώς? Γεννήθηκα στην Ελλάδα, με 2 χρονών ήρθα εδώ στη Γερμανία και εντάξει ήταν. Άρα ήσουν μωράκι όταν ήρθες, οπότε δεν θυμάσαι και πολλά από την Ελλάδα. Τι μήνυμα θέλεις να στείλεις όλα τα παιδιά και σε όλους τους νέους της ηλικίας σου που μας βλέπουν? Να περάσετε καλά και αυτό. Να τους στείλουμε μήνυμα να πηγαίνουν στους συλλόγους, να τους πλαισιώνουν? Ναι. Αυτό είναι ωραίο πράγμα να το κάνετε. Και χαιρετίσματα. Για πείτε μου, κορίτσια, το όνομά σας και πώς είναι εδώ πέρα, πώς περνάτε, πώς είναι στο σύλλογο, περνάτε όμορφα?
Ναι, είναι πολύ ωραία. Κάθε Κυριακή πηγαίνουμε, κάνουμε πρόβες και κάθε εβδομάδα έχουμε πάντα μια εκδήλωση να πάμε να χορέψουμε και ναι, περνάμε καλά. Αναπτύσσετε και φιλίες εδώ φαντάζομαι, όπως λένε και τα υπόλοιπα τα παιδιά. Είναι πολύ ωραίοι δεσμοί που δημιουργούνται. Πέρα από τους χορούς, μοιράζεστε έτσι και ανησυχίες ίσως και αγωνίες και πράγματα της ηλικίας σας, έτσι δεν είναι? Μαθαίνετε ίσως και νέα από τη χώρα. Στο χώρο έχουμε κάνει, είμαστε πολύ κοντά, είμαστε πολύ δεμένοι και περνάμε πολύ καλά και αυτό θέλουμε να κρατήσει. Θα σκέφτεστε να το συνεχίσετε, δεν θα το σταματήσετε φαντάζομαι? Όχι, δεν θα το σταματήσουμε γιατί μας αρέσει αυτό που κάνουμε και δίνουμε το καλό παράδειγμα και στους άλλους. Πώς είναι το κλίμα στο σύλλογο? Είναι πολύ ωραία. Εκεί κάνουμε και τις πλάκες μας και είναι ωραίο το κλίμα εκεί. Περνάμε ωραία. Βλέπω υπάρχουν και πειραχτήρια κάπου εδώ παραπίσω, έτσι. Τους ακούω γελάνε. Λοιπόν, μαλώνουν οι χοροδιδάσκαλοι. Για πείτε μου τώρα. Όχι, δεν μαλώνουν καθόλου. Είναι οι καλύτεροι δάσκαλοι που έχουμε. Η Αγγελίνα και η Ευαγγελία από εκεί πίσω. Είναι οι καλύτεροι διδάσκαλοι που έχουμε και μας μαθαίνουν πολλούς χορούς. Ποιοι χορείς σου αρέσουν περισσότερο, έτσι, από ποια περιοχή σου αρέσουν περισσότερο και από πού κατάγεσαι εσύ? Εγώ έρχομαι από την Πέρδικα και οι πυρώτικοι χοροί μου αρέσουν πιο πολύ από όλους. Έχεις σε κάποιο συγκεκριμένο δυναμία? Όχι. Όλοι, Όχι. Για πες μου τώρα, θα έρθεις καλοκαίρι, φαντάζομαι, Πέρδικα Θεσπρωτείας για μπάνια, για διακοπές. Βεβαίως. Θα πάω στον παππού μου και στη γιά μου και στον πατέρα μου. 8 εβδομάδες και θα έχει καλό καιρό πάλι. Το περιμένεις πώς και πώς, να φανταστώ, έτσι. Ναι, βεβαίως. Τι μήνυμα θα στείλεις στα παιδιά της ηλικίας που μας βλέπουν να πηγαίνουν στους συλλόγους? Βεβαίως, είναι το... είναι... διασκεδάζεις πάρα πολύ, έχεις πολύ χαρά, είσαι με, αφού ζούμε στη Γερμανία, είναι και πιο καλύτερα επειδή είσαι με άλλα ελληνικά παιδιά και μιλάτε ελληνικά και χορεύετε τους χορούς που έχετε στην Ελλάδα. Και είναι ωραίο πράγμα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είσαι από τον Ιππιγότικο του Πλέτεμπεκ. Πού θα στείλεις χαιρετισμούς? Σε όλο το σόι μου, στον Τανέικο, που ελπίζω να με κοιτάζει αυτή τη στιγμή και να είναι περήφανος για μας. Από ποιο χωριό είσαι? Στην Ελλάδα. Ο πατέρας μου είναι από την Μαζρακιά και η μάνα μου από την Κέρκυρα. Πάρα πολύ ωραία. Οπότε μας παρακολουθούν και στις δύο περιοχές και στην Κέρκυρα, φυσικά. Οπότε μας βλέπουν από παντού. Στα νέα τα παιδιά, έτσι, επειδή βλέπω ότι είστε πολύ όρεξα τα παιδιά και χαίρομαι πολύ που βλέπω τόσους νέους, τι θα πεις? Θα πω ότι να συνεχίσουν την παράδοση και να ξέρουν ότι και εδώ στο εξωτερικό έχουμε Έλληνες που στηρίζουμε την Ελλάδα. Είμαστε απλά Έλληνες. Έχω μαζί μου πάρα πολλά παιδιά που θέλουν να στείλουν χαιρετισμούς στους δικούς τους ανθρώπους, που θέλουν να στείλουν τα δικά τους μηνύματα. Οπότε ας τους δώσουμε το λόγο. Είναι όλα πολύ νεαρά παιδιά, όπως βλέπετε, πολύ μικρά παιδιά. Θα μου πείτε καταρχήν το όνομα σας και τι τάξη πηγαίνετε και πόσο καιρό ασχολείστε με το χώρο? Εγώ είμαι η Σπυριδούλα. Είμαι 13 χρονών. Πάω στην Δευτέρα Γυμνασίου. Χορεύω τώρα 2 χρόνια. Χαίρομαι πάρα πολύ που χορεύω. Σε ποιο σύλλογο είσαι? Υπηρώτικο σύλλογο Πλέτεμπεργκ. Κάθε Κυριακή πηγαίνω με πολύ χαρά. Βλέπω τους φίλους μου, την Προεδρίνα, τον Πρόεδρο, όλους. Αυτά. Ποιος έφερε σε επαφή με το χορό, οι γονείς σου? Αποφάσισαν ή εσύ μόνη σου ήθελες? Είχαμε έναν φίλο που ο αδερφός μου καταρχήν πήγαινε παλιά και αυτός στον σύλλογο, μετά σταμάτησε. Μετά είχαμε έναν φίλο που και αυτός πήγαινε με τα κορίτσια του στον σύλλογο και μετά ήρθαμε σε επαφή και μου είπε θα σε παίρνω εγώ μαζί και με πήρε μαζί και μετά άρχισε και ο αδερφός μου. Και είσαι χαρούμενη, έτσι? Πάρα πολύ. Το βλέπω και χορέψατε και πάρα πολύ ωραία και πρέπει να σας δώσω και τα συγχαρητήριά μου γιατί ήσασταν όλοι πάρα πολύ ωραίοι χορευτές, με πάρα πολύ συνέπεια, με πολύ πειθαρχία χορέψατε. Λοιπόν, ποια είσαι? Εγώ λέγομαι Σωτηρία. Σωτηρία, από ποιο σύλλογο είσαι? Από τον Ιππιλώτικο σύλλογο Πλέτεμπεργκ. Πού θα στείλεις χαιρετισμούς? Στην Παταμυθιά και στο Κατβουνάρι. Σε ποιους παππούδες, ποιους έχεις εκεί? Εκεί πέρα έχω όλη την οικογένειά μου. Οπότε να τους στείλουμε τους χαιρετισμούς μας. Παραμυθιά και Καρβουνάρι. Εσύ? Εγώ είμαι η Μαρία.
Εγώ είμαι 9 χρόνων και εγώ πάω την τρίτη τάξη. Και πού θέλεις να στείλεις χαιρετισμούς, από ποια χωριά μας έρχεσαι? Ο παπάς μου είναι από την Κρήκα και η μαμά μου είναι από την Πετούση. Πάρα πολύ ωραία. Οπότε σε έβαλαν και εσένα να μάθεις τους χορούς, έτσι? Ναι. Σου αρέσει? Ναι, μου αρέσει πολύ. Έχω πολύ χαρά και μου αρέσει. Εσύ ποιος είσαι? Ο Νίκος. Νίκο, είσαι και εσύ στο Πλάτεμπερ? Όχι, εγώ είμαι... Ναι, στο Μπίλεφελτ. Και? Νιώθω πολύ ωραία που είμαι στο Μπίλεφελτ. Είμαι μόνο ένα χρόνο. Μ' αρέσει πολύ που πάω σε αυτό το σύλλογο. Μ' αρέσει πολύ ο χορός γενικά. Ναι, είμαι 10 χρονών, πάω πέμπτη τάξη και ναι. Από ό,τι καταλαβαίνω θα γίνεις πολύ καλός χορευτής και θα το συνεχίσεις όλο αυτό, έτσι? Πιστεύω ναι, θα το συνεχίσω και εύχομαι να είμαι καλός, να μην τα παρατάω. Και να γίνεις στη συνέχεια, και είμαι σίγουρη ότι θα γίνεις όλο και πιο καλός. Πού θα στείλεις χαιρετισμούς? Στον μπαμπά μου και στην άλλη μισή οικογένειά μου, γιαγιά, παππούς, θεία, θείος. Πού είναι, πού βρίσκονται? Ο παπά, όλη η Θεσσαλονίκη είναι, είμαι από τη Θεσσαλονίκη και ναι, σε αυτούς θα στείλω χαιρετισμούς και εύχομαι να με βλέπουν αυτή τη στιγμή τώρα που μιλάω. Σίγουρα θα σε βλέπουν, είμαι σίγουρη. Τι όμορφα παιδιά είναι αυτά, τι όμορφα παιδιά είναι αυτά. Για πες μας, ποιος είσαι? Ο Αχιλλέας Πίβας. Για πες μας, Αχιλλέα, σε ποιο σύλλογο είσαι? Στο σύλλογο Πλέτμπερ. Και πώς περνάτε εκεί? Καλά, πολύ ωραία. Πώς ήταν η εμπειρία η σημερινή με το χορό, σου άρεσε? Είναι ένα μεγάλο event που έγινε, έτσι, μια πολύ μεγάλη, ένα μεγάλο αντάμωμα. Δύσκολο φαντάζομαι για να προετοιμαστείτε, αλλά ήταν πολύ ωραία εμπειρία, έτσι δεν είναι? Ναι, ήταν πολύ ωραία, αλλά... Ναι, ήταν πολύ ωραία. Εγώ λέγομαι Γιώργος Τζόρτζης, είμαι από το Υπηρώτικο Σύλλογο Πλέτνιμπερκ. Και? Ναι. Όλη η οικογένεια χορεύει, να το πούμε. Ναι, όλοι. Η αδερφή σου, οι ξαδέρφες σου. Ναι. Η θεία σου είναι η δασκάλα του χορού, οπότε δεν μπορούσες να ξεφύγεις. Ναι, αφού αυτή χορεύει, ήθελα και εγώ θα χορέψω γιατί μου άρεσε πως χορεύουν, γιατί κάποιοι χοροί γινόταν έτσι γλίγορα, κάποιοι σιγανά, αυτό ήταν πολύ ωραίο. Το καλοκαίρι που θα μας έρθεις στη Παραμυθιά θα χορέψεις, θα χορέψεις τα πανηγύρια? Ναι, ναι, πάντα. Εγώ χορεύω πάντα εκεί. Μπράβο. Ποια είσαι? Εγώ είμαι η Ζωή. Πάω δεύτερη τάξη και χορεύω 2 χρόνια. Είμαι στο σύλλογο Μπίλεφελτ, στην Υπηρώτικο, και είμαι 8 χρονών. Περνάτε ωραία? Ναι, πάρα πολύ. Πού θα στείλεις χαιρετισμούς? Στη γιαγιά μου τη Μαρία. Πού είναι? Στο Λούρο. Στο Λούρο Πρεβέζης. Θα έρθεις και για διακοπές το καλοκαίρι στη Πρέβεζα? Ναι. Για 3 εβδομάδες. Και θα πάω Κατερίνη με τη μαμά μου για 2 εβδομάδες. Τέλειο. Οπότε βλέπω ότι ανυπομονείς για τις διακοπές και να έρθεις στην Ελλάδα, έτσι? Ναι. Μπράβο. Είμαι η Κατερίνα, είμαι 9 χρονών, πάω στη τετάρτη τάξη. Και μ' αρέσει στο σύλλογο. Ποιος έφερε σε επαφή με το σύλλογο? Οι γονείς μου. Από πού μας έρχεσαι, από πού είσαι? Από το Μπίλεφερ. Στην Ελλάδα ποια είναι τα χωριά σου? Σέρες και Οικουμενίτσα. Σου είναι εύκολο να τους μάθεις τους χορούς ή δυσκολεύεσαι? Και τα δύο. Είναι κάποιοι που είναι πιο εύκολοι, κάποιοι πιο δύσκολοι, ε? Ναι. Πού θα στείλεις χαιρετισμούς? Στη πρόπρο γιαγιά μου, στη προ γιαγιά μου και στο προ παππού μου, στις θείες μου και στα ξαδέρφια μου. Τι λένε? Ειρήνη Μόκα. Ειρήνη, για πες μας, από πού είσαι και από ποιο σύλλογο? Εγώ είμαι από την Κρήκα και από τα Γιάννενα. Και χορεύω στο Πλέτνιμπερκ. Το βλέπεις το Ήπειρο στη Βίωνα όταν έρχεσαι το καλοκαίρι? Ακούς τραγούδια, ακούς χορούς? Ναι, ακούω κάθε βράδυ με το θείο μου. Για πες μας, ποιος σου έμαθε έτσι να χορεύεις ωραία και ποιον έβλεπες? Έβλεπες τη μαμά, τον παπά, ποιον έβλεπες να χορεύει? Την αδερφή μου, τη Ραφαέλα. Α, η αδερφή σου?
αυτή σε έμαθε και σε πήρε στο σύλλογο. Ναι. Πού θα στείλεις χαιρετισμούς? Θέλω να στείλω χαιρετισμούς στην οικογένεια μου, στην οικογένεια μου στην Κρίκα και στην οικογένεια μου στα Γιάννενα. Εγώ είμαι ο Φώτης, είμαι 9 χρονών και είμαι ο σύλλογο Μπίλεφελτ. Πώς περνάτε εκεί, είναι ωραία? Ναι, πολύ ωραία. Κάνεις πολλούς φίλους εκεί? Όχι. Χορούς? Μαθαίνετε ωραίους? Ναι. Δυσκολεύεσαι καθόλου? Λίγο. Πού θα στείλεις χαιρετίσματα? Στο μπαμπά μου, στη μαμά μου και στη γιαγιά μου. Εγώ είμαι η Αγγελική, είμαι από το Υπηρώτικο Σύλλογο Μπίλεφελτ και θα ήθελα να ευχαριστήσω στο σύλλογό μου που μας εκπροσωπούμε και που μας έχει φέρει σε αυτή τη θέση, αυτό που σημαίνει ότι είμαστε καλοί και ότι δεν τους έχουμε απογοητεύσει μέχρι τώρα. Βάζετε τα δυνατά σας και δίνετε τον καλύτερό σας σε αυτό, έτσι δεν είναι? Ναι, και πρέπει να το κάνουμε αυτό. Ποιος σε έφερε σε επαφή με τους χορούς? Και οι γονείς μου, αλλά και εγώ και η αδερφή μου θέλαμε να χορέψουμε σε αυτό το σύλλογο. Πάρα πολύ ωραία. Από πού είναι η καταγωγή σου? Από Πρέβεζα. Οπότε φαντάζομαι έχεις ξεκινήσει εκεί. Ναι. Ναι. Πού θα στείλεις? Θες να στείλεις κάπου συγκεκριμένα? Στη γιαγιά μου και στα παιδιά γενικά, στους φίλους μου. Αυτά. Από πού είσαι και από ποιο σύλλογο? Εγώ είμαι από το Ριζοβούνι. Είμαι από το σύλλογο Πλέτεμπεργκ. Και θέλω να δώσω χαιρετισμού στον παππού μου, τον Λευτέρη. Λοιπόν, βλέπετε ότι οι δύο εκπρόσωποι των συλλόγων είναι γιοργάδες που με πλαισιώνουν. Και είναι και πασχαλιά, έτσι. Δεν πέρασε ακόμα το 40ήμερο. Λοιπόν, θα στείλουμε χρόνια πολλά Χριστός Ανέστη. Πού θα τα στείλουμε? Χρόνια πολλά Χριστός Ανέστη στον παππού, στη γιαγιά, στην Καμαρίνα Πρεβέζη. Και στον Νονό και στην Ουνά στο Αυγό Ιωαννίνων. Πάρα πολύ ωραία. Και στον κύριο Κουρμπούλα επίσης στο Πετροβούνι. Τον ακούτε? Τον ακούμε και είναι κοινός γνωστός μας και οικογενειακός φίλος. Πάρα πολύ ωραία. Για πες μας τώρα, πώς περνάτε στον Μπίλεφελτ και γενικότερα στο σύλλογό σας? Λοιπόν, εγώ είμαι ένας νεοφερμένος Έλληνας εδώ στη Γερμανία. Έχω 5 χρόνια εδώ στη Γερμανία. Φύγαμε από την Ελλάδα, κρατήσαμε την Ελλάδα μέσα μας. Προσπαθούμε όσο μπορούμε με εθελοντική εργασία, με ό,τι καλύτερο μπορεί ο καθένας να προσφέρουμε και να κρατήσουμε τις παραδόσεις μας όσο περισσότερο γίνεται. Προσπαθούμε να φέρουμε νέα παιδιά στο σύλλογο, γιατί τα νέα παιδιά είναι το μέλλον. Και όλοι με πολύ κόπο, όλοι οι σύλλογοι και παιδιά να πηγαίνουν στους συλλόγους και στην Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό. Εδώ εμάς είναι οι ρίζες μας περισσότερο, μας κρατάει ενωμένους με την μαμά πατρίδα, αλλά και στην Ελλάδα να πηγαίνουν στους συλλόγους. Η παράδοση, πρέπει να μαθαίνουμε την παράδοση, να την κρατάμε ζωντανή μέσα μας. Έχεις απόλυτο δίκιο. Να φανταστώ, η οικονομική λόγη και η κρίση ήταν αυτοί που σε έκαναν να είσαι ένας από τους ακόμη νέους που έφυγαν, έτσι. Τι θα ευχηθείς στους νέους που μας παρακολουθούν τώρα? Δεν θα ευχηθώ μόνο στους νέους, θα ευχηθώ σε ολόκληρη την Ελλάδα ένα καλύτερο αύριο, να είμαστε λίγο πιο προσεκτικοί, να προσπαθούμε για το καλύτερο πάντα, να μην απελπιζόμαστε, γιατί πολλοί άνθρωποι απελπίστηκαν, χάσαν τη ζωή τους, αυτοκτόνησαν λόγω της κρίσης. Ζούμε δύσκολες εποχές, αλλά να μην το βάζουμε ποτέ κάτω. Αυτό. Και η παράδοση και ο πολιτισμός μπορούν να μας κρατήσουν ψηλά και όρθιους, έτσι. Βέβαια. Με σημαία τον πολιτισμό, λοιπόν, και εδώ στο Πλέτεμπεργκ, όπως ακούσαμε νωρίτερα, γίνεται πάρα πολύ ωραία δουλειά. Και θέλω να μου πεις και εσύ, Γιώργο, το μήνυμα που θέλεις να στείλεις, αλλά να μου πεις φυσικά και πώς περνάτε. Καταρχήν, χρόνια πολλά. Χριστός Ανέστη. Χαιρετισμούς στον Κερασόνα Πρεβέζης, στον Αγιώργη Πρεβέζης. Περνάμε όμορφες στιγμές σήμερα. Πρώτον, θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στον Υπηρώτικο Σύλλογο Βούπερταλ που έκτισε σήμερα αυτή εδώ τη μεγάλη τη γιορτή, την έστησε. Ήρθαν πολλά παιδιά, νέα παιδιά όπως είδατε, από τον Μπίλεφελτ Πλέτεμπεργκ, από Μόναχο, από Σουηδία. Το γιορτάσαμε σήμερα, μας έφεραν όλοι κοντά και αυτό είναι κάτι πολύ ωραίο. Είδαμε πολλά νέα παιδιά στο Σύλλογο και λίγο πιο ηλικιωμένους. Αυτό είναι πάρα πολύ καλό. Είμαστε όλοι δεμένοι, όπως φαίνεται, είμαστε και φίλοι. Ερχόμαστε πιο κοντά. Περνάμε πάρα πολύ ωραία. Πίσω στην Ελλάδα, τι μήνυμα θες να στείλεις όσους μας βλέπουν τώρα? Όπως και ο συνεργάτης μου εδώ, ο Γιώργος από τον Μπίλεφελτ, ένα καλύτερο αύριο. Είναι κρίμα αυτό που γίνεται αυτή τη στιγμή εδώ με τη χώρα. Τη χώρα μας, γιατί είμαστε κι εμείς Έλληνες. Πονάμε κι εμείς πάρα πολύ για αυτά που γίνονται κάτω. Θέλουμε ένα καλύτερο αύριο και μακάρι κι εμείς μια μέρα να επιστρέψουμε στην πατρίδα, που πονάμε κι εμείς εδώ που τη βλέπουμε έτσι.
Αλλά έχουμε και εδώ τους χορούς και κάπως ξεχνιόμαστε, περνάμε ωραία, έχουμε την παράδοση, τα νέα τα παιδιά που μας υποστηρίζουν και αυτό είναι το καλό. Συνεχίστε δυνατά, εγώ αυτό θέλω να πω. Σήμερα έχω συγκινηθεί πάρα πολύ και σας ευχαριστούμε για τη φιλοξενία. Εμείς ευχαριστούμε πάρα πολύ.